Καλώς ήρθατε λοιπόν, Αλέξης Πόθος μαζί μας. Και Νίνα Σουλιωτάκη όπως κάθε μέρα. Μαζί πάλι, η πολιτική επικαιρότητα. Πλησιάζουμε στις εκλογές. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Ναι, πυρετός. Πυρετός προετοιμασιών από όλους και από εμάς και αντίστοιχα από τους υποψηφίους. Να σου πω έτσι, είναι συντομία ότι χθες είχαμε δύο μεγάλες προεκλογικές ομιλίες στο κέντρο του Ηρακλείου από τον νυν δήμαρχο και νέο υποψήφιο Βασίλη Λαμπρινό, που έγινε στο κινηματοθέατρο Αστόρια, και από τον υποψήφιο δήμαρχο Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη, που έγινε στην Πλατεία Ελευθερίας, έξω από το εκλογικό του κέντρο. Να ξέρεις, Ευγενία, μαζεύτηκε πάρα πολλού κόσμο και στις δύο εκδηλώσεις. Ήταν κοντά αυτά τα δύο. Ναι, ήταν σχεδόν δίπλα. Λοιπόν, να πάμε στην καλεσμένη μας, μια υπέροχη κυρία. Καλώς ήρθατε, κυρία Ξυλούρη Ξημέρη Μαρία. Καλώς σας βρήκα. Είστε υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον κύριο Γιάννη Κουράκη και την παράταξή του Ηράκλειο 375. Βεβαίως. Πέρα από το ότι είστε υποψήφια αυτή τη στιγμή σε αυτές τις εκλογές, έχετε κάνει πολλά πράγματα και το βλέπαμε με τον Αλέξη διαβάζοντας το βιογραφικό σας, πολλές δράσεις. Πώς ασχοληθήκατε πρώτη φορά με τα κοινά? Θα πάμε λίγο πίσω πριν έρθουμε στην επικαιρότητα. Η ενασχόλησή μου, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Που μου δίνετε την ευκαιρία να τα πούμε λίγο. Ξεκίνησα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση το 2010. Σαν ανοιχτοί ορίζοντες, πάλι με επικεφαλής τον κύριο Κουράκη, γιατί οι απόψεις μου πάνω στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης ταιριάζουν με τις ομάδες των ανοιχτών οριζόντων τότε, του Ηράκλειο 375 τώρα, οπότε και γι' αυτό είμαι κοντά. Με εμπνέει και σαν επικεφαλής παράταξης ο Γιάννης Κουράκης, γιατί έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χαρίσματα που νομίζω ότι πρέπει αξιολογήθηκαν σαφώς στο παρελθόν θετικά από τους δημότες, αλλά ίσως και κάποιοι δεν τα αναγνωρίζουν. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να ακούει, μπορεί να συνθέσει από αντιθέσεις, να συνθέσει πράγματα. Είναι πάρα πολύ διεκδικητικός και αποφασιστικός σε θέματα του Δήμου, οπότε όλα αυτά τα στοιχεία για ένα υποψήφιο δήμαρχο και για ένα δήμαρχο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτοί ήταν οι λόγοι, με λίγα λόγια, που με όθησαν και το ενδιαφέρον μου πάντα να δώσω πράγματα στα κοινά, αλλά με αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο. Ταιριάζουμε λίγο σε αυτόν, να πω την αλήθεια, με τον κύριο Κουράκη. Όταν βάλουμε ένα στόχο, θέλω γρήγορα να τον προχωρήσουμε και να τον εκτελέσουμε, να πάμε στο επόμενο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς. Έχετε λοιπόν μακρά εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς έχετε περάσει και από υπεύθυνες θέσεις στα δημοτικά συμβούλια του παρελθόντος. Πώς θα χαρακτηρίζατε την τελευταία πενταετία την διαχείριση του Δήμου από τον νυν δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό? Να σας πω. Πραγματικά οι προσδοκίες καταρχάς των δημοτών νομίζω ότι ακυρώθηκαν εντελώς για την νυν Δημοτική Αρχή και αυτό είναι εμφανές πια στην κοινωνία μας του Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου. Η Δημοτική Αρχή του Βασίλη Λαμπρινού είχε πολλές παθογένειες εξ αρχής. Δηλαδή υπήρχε ένας φόβος στο να προχωρήσουν πράγματα. Οπότε αυτό αυτόματα λειτουργούσε ανασταλτικά στο να διαχειριστούν σωστά το χρόνο που είναι πολύτιμο στην πολιτική, θα πρέπει να ξέρετε, και έτσι έμεναν πάντα πίσω τα πράγματα. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή να έχουν περάσει τα πρώτα 4 χρόνια και ουσιαστικά έργο που να είναι εμφανές στο Δημότη, δεν είχαμε. Ξεκίνησε δηλαδή πριν ένα χρόνο κάποια έργα του κέντρου του Ηρακλείου, που τα γνωρίζετε όλοι, και με τόσα προβλήματα κτλ. Ένα πρόβλημα ήταν αυτό. Δεν είχαν έλλειμμα στη σωστή στοχοπροσύλωση, ας πούμε, των πραγμάτων και στη διαχείριση του να τα προχωρήσουν και να τα τελειώσουν γρήγορα. Αυτά είναι σημαντικά όμως για ένα τόσο μεγάλο Δήμο με τόσες πολλές απαιτήσεις και με τόσα πολλά προβλήματα, έτσι. Άλλο ένα πρόβλημα σημαντικό είναι το υδάτινο πρόβλημα δυναμικό, τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού. Για παράδειγμα, το 50% του νερού χάνεται ή σε σωληνώσεις ή δεν τιμολογείται. Δεν τιμολογείται. Υπάρχει κάποια παρέμβαση από την παράταξή σας που θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, καταρχάς θα μιλήσω όσο με αφορά από το 10 και μετά, έτσι, κυρίως. Στο 2010 έγινε και η συνένωση των 5 Δήμων.
αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται ο καθένας τι επιπτώσεις είχε, αλλά είχε επιπτώσεις. Δηλαδή υπήρχαν πολύ παλιότερα δίκτυα στους δήμους, στους συνενόμενους. Υπήρχαν κάποιοι δήμοι, νομίζω ότι υπήρχαν και κατηγορίες, ας πούμε, δημοτών που δεν είχαν καν υδρόμετρα. Mm. Οπότε η συνένωση λοιπόν έφερε τη διαχείριση στη ΔΕΙΑΗ όλου αυτού του υδάτινου στοιχείου του Δήμου, που φανήκανε και οι απώλειες πολύ πιο έντονες. Εμείς ήδη από το 10 είχαμε ξεκινήσει την μεγάλο μέρος της αντικατάστασης των δικτύων ίδρευσης. Οπότε, γιατί το να μπλοκάρεις τις απώλειες είναι συνδυασμός διαφόρων πραγμάτων. Πρέπει να έχεις καλό δίκτυο, να έχεις σωστή οργάνωση στην τιμολογιακή σου πολιτική, και αυτό συμβάλλει στο να μην έχεις απώλεια και ύδατος, αλλά και χρημάτων βέβαια. Στα έδρανα της αντιπολίτευσης, από όπου και σας παρακολουθούσαμε όλη αυτή την τελευταία πενταετία, είχατε δυναμική παρουσία. Και μπορώ να τη χαρακτηρίσω και μαχητική επίσης. Λειτουργήσε το Δημοτικό Συμβούλιο ως ομάδα συγκλήσεων αποφάσεων ή λειτουργήσε απλά με την έννοια ότι η πλειοψηφία έλαβε ουσιαστικά μόνη της τη γνώμη της και τις αποφάσεις της. Και εννοώντας πλειοψηφία, τη Δημοτική Αρχή του κ. Γαβρίνου. Την ίδια Δημοτική Αρχή. Θα σας πω, παιδιά. Όταν ξεκινήσαμε, μας κατηγόρησαν τον πρώτο χρόνο ότι κάναμε χαλαρή αντιπολίτευση. Mm. Και είχε γραφτεί και στον τύπο και στα λοιπά. Ήταν επιλογή της ομάδας να τους αφήσουμε χρόνο, ούτως ώστε να έχουμε μία ανοχή, δηλαδή, τον πρώτο καιρό, να πάρουν το χρόνο τους, να βρουν το βηματισμό τους και να ξεκινήσουν σαν Δημοτική Αρχή να αρχίσουν να λειτουργούν. Δεν τα κατάφεραν, δυστυχώς. Εμείς από την αρχή ήμασταν η παράταξη που καταθέταμε μεν τις απόψεις μας και δεν είναι ότι καταψηφίζαμε πάντα, απριόριτα πάντα. Όπου χρειαζόταν, συνενούσαμε και προτείναμε και πράγματα. Και η πλειοψηφία των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και με τη δική μας συνένεση. Σε πράγματα όμως που διαφωνούσαμε και προτείναμε, διαφωνούσαμε γιατί είχαμε άλλη άποψη και άλλη θέση, που προτείναμε στη Δημοτική Αρχή, ουσιαστικά ποτέ δεν αποδέχτηκε να την ενσωματώσει μέσα στην πρότασή τους και να την περάσουμε σαν μια πρόταση σύνθεσης μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, εκ του αποτελέσματος θα πω ότι δεν λειτουργήσε πολύ συνθετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρία Ξημέρη, εσείς έχετε εκφράσει αρκετές φορές το ενδιαφέρον σας και τις ευαισθησίες σας για τις κοινωνικές ομάδες που είναι κάπως ευπαθείς. Τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Θεωρείτε ότι ο Δήμος προσφέρει αρκετά στις ομάδες αυτές? Θα μπορούσε να βελτιωθεί η προσφορά του Δήμου? Να σας πω, και λόγω αντικειμένου δουλειάς είμαι κοινωνική λειτουργός. Σαφώς υπάρχει μια επιπλέον ευαισθησία. Δηλαδή το 2010 μάλιστα το μότο μου ήταν να αμβλύνουμε την κοινωνική μελαγχολία, επειδή ήταν και η κρίση και τα προβλήματα ήταν πολλά. Ο κόσμος είχε πάθει ένα κοινωνικό ψυχολογικό σοκ και βέβαια είχαμε και πραγματικά προβλήματα. Ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τις δουλειές τους, τα σπίτια τους, τα εισοδήματά τους συρρυκνώθηκαν. Έχω μια επιπλέον ευαισθησία στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Και μάλιστα δώσαμε, οι μηχανές δούλεψαν στα φουλ, μπορώ να πω, το 10-14, που ήταν και η περίοδος που φάνηκαν τα πιο πολλά προβλήματα, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των δημοτών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Δήμος Ηρακλείου είχε ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Καταφέραμε μέσα στη τετραετία και λειτουργήσαν 9 κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υπήρχε ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Κάναμε 3. Σαν Δήμος Ηρακλείου, μετά μέχρι το 2014 παραδώσαμε. Απορροφήσαμε πάρα πολύ μεγάλα κονδύλια από ευρωπαϊκά προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Είχαμε κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό πανταπολείο, σε συνεργασία και με το Ίδρυμα Καλοκαιρινού και άλλους φορείς, κοινωνικό λαχανόκηπο, πάρα πολλές κοινωνικές δομές, οι οποίες με το που παρέλαβε η Δημοτική Αρχή του κυρίου Λαμπρινού το 2015, που ήταν μία περίοδος μεταβατική που έπρεπε να ανανεωθούν αυτά τα προγράμματα, δυστυχώς μέχρι να καταλάβουν πώς έπρεπε να γίνει,
χάθηκε ο χρόνος και δεν ανανεώθηκαν, ενώ σε κάποιους άλλους δήμους ανανεώθηκαν. Οπότε έμεινε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Δήμος χωρίς να καλύπτονται αυτές τις ανάγκες. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνες με ιδιαίτερη επιτυχία στην πολιτική, χρειάστηκε η επιβολή του νέου εκλογικού νόμου Κλεισθένη, ώστε οι συνδυασμοί να έχουν στις επάλξεις τους το 40% και περισσότερο γυναίκες στους συνδυασμούς τους. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά λοιπόν. Ναι, αναγκαστικά. Αυτό δεν θα έπρεπε κανονικά να το θεωρούμε δεδομένο? Σαφώς. Πάντα υπήρχε η ποσόστοση των γυναικών, τώρα είναι ενισχυμένη. Ήταν 30%. Ακριβώς. Τώρα είναι πιο ενισχυμένη. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι η ποσόστοση είναι αυτή που προσθέτει στη συμμετοχικότητα των γυναικών. Δυστυχώς, βέβαια, το σύστημα της κοινωνίας και της πολιτικής εξακολουθεί να είναι ανδροκρατούμενο. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές γυναίκες και δυναμικές και αξιόλογες και καταρτισμένες και μορφωμένες συμμετέχουν στα κοινά και νομίζω ότι αν κάποιος, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, κάνει αυτό που κάνει σωστά, θα αξιολογηθεί και σωστά και θα παραμείνει στη θέση του. Και το αποδεικνύετε και εσείς αυτό. Εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο εγώ το συναντάω συχνά και με κουράζει λίγο, να σας πω την αλήθεια. Είναι το πρόβλημα με τις λακκούβες. Το συναντάμε όλοι οι Ηρακλειώτες και όλοι εκφράζουμε παράπονα. Είναι πια τόσο δύσκολο να το λύσουμε, ώστε να το θεωρούμε ένα από τα πρώτα προβλήματα ίσως που αντιμετωπίζουμε. Ίσως και το πρώτο. Ίσως και το πρώτο. Που λένε πολλοί πολίτες. Τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο ειδικά μπορώ να πω, όντως έγινε πιο έντονο το φαινόμενο της λακκούβας. Ίσως και λόγω πιο έντονης βροχόπτωσης που είχαμε φέτο, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν συντηρηθεί σωστά οι δρόμοι. Εάν έχεις ένα διαρκές και σωστό σύστημα συντήρησης της οδοποιίας σου, δεν αντιμετωπίζεις τέτοια προβλήματα. Όμως η Δημοτική Αρχή το άφησε και γι' αυτό και το βλέπουμε τόσο έντονο και ο κόσμος πραγματικά έχει σοβαρό πρόβλημα και από πλευράς των αυτοκινήτων να πάθουν κάποια σοβαρή ζημιά, οπότε ένα κόστος επιπλέον, αλλά και από πλευράς σωματικής ασφάλειας. Ακριβώς. Και είναι και η κακή εικόνα προς και πάρα πολύ άσχημη εικόνα για τον επισκέπτη της πόλης. Ακόμα και εμάς προφανώς. Ακριβώς. Εμείς σαν παράταξη, σαν Ηράκλειο 375, τι προτείνουμε? Συνεχής και διαρκής συντήρηση της οδοποιίας, ούτως ώστε να μην αφήνεις να έρχονται μπροστά σου τέτοια φαινόμενα. Και όπου χρειάζεται, σιγά σιγά αντικατάσταση του οδοστρώματος. Ναι, γιατί όχι. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει σαφώς σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Ναι, πρέπει να γίνει κυκλικά στην πορεία πενταετίας, να ξεκινήσεις να αντικαταστήσεις εντελώς το οδόστρωμα. Γιατί μιλάμε για ένα Δήμο, ο οποίος είναι και ο τέταρτος. Είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος στην ακριβώς. Και αφού μιλάμε λοιπόν για την εικόνα του Δήμου μας, να πάμε στο κέντρο της πόλης. Με τα έργα που γίνονται, τα έργα ανάπλασης. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν δική σας η μελέτη για τα έργα. Φυσικά. Είστε ικανοποιημένοι από την εικόνα αυτή? Όχι, δυστυχώς. Το ανέφερα και πριν. Αυτό το έργο είναι πραγματικά, ο τρόπος εκτέλεσής του μάλλον, είναι ντροπή για την πόλη. Είναι ένα πολύ μικρό έργο που βρέθηκε έτοιμο στα χέρια της Δημοτικής Αρχής της τωρινής και έπρεπε ήδη να είχε τελειώσει από το δεύτερο χρόνο της θητείας τους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το 30 με 40% του έργου παραδομένο, ημιτελές, ο εργολάβος έχει φύγει και θα το έχουμε δυστυχώς και σαν πρόβλημα και η επόμενη Δημοτική Αρχή από το Σεπτέμβριο. Θα σας πάω λοιπόν και λίγο πιο ψηλά στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Εδώ και μια πενταετία συζητάγανε για την ανάπλασή της, παρ' όλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί. Ποια είναι στα συγγνώμη, η γνώμη σας αυτό? Να σας πω. Η γνώμη δική μου αλλά και της ομάδας και του επικεφαλής είναι ότι η Πλατεία Ελευθερίας σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο, παρόλο που θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ήταν αποτέλεσμα ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού η επιλογή της εικόνας αυτής. Όμως έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, οπότε όλα αναθεωρούνται κάποια πράγματα. Πρέπει λοιπόν να ξαναγίνει ανάπλαση ουσιαστικά της Πλατείας Ελευθερίας, αλλά να τη συνδέσουμε και με το υπόλοιπο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής. Ακριβώς. Δηλαδή εκεί κοντά είναι η Βίγλα, η Πλατεία Δασκαλογιάννη, η Πλατεία Μουσείου. Οπότε όλα αυτά μαζί πρέπει να τα δούμε και να αναπλαστεί συνολικά αυτό το κομμάτι και να φανεί και πιο όμορφο και πιο ελκυστικό και για τους δημότες αλλά και για τους επισκέπτες.
Έχουμε αναφέρει λοιπόν αρκετά παράπονα των πολιτών, πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν, σαν να λέμε. Εσείς, σε περίπτωση εκλογής σας και ανάληψης των καθηκόντων σας την 1η Σεπτεμβρίου, έχετε ιεραρχήσει τα προβλήματα αυτά, με απλά λόγια δηλαδή, ποια θα ήταν η δική σας προτεραιότητα? Να σας πω. Οι προτεραιότητες βγαίνουν συλλογικά, οπότε σαφώς μιλώ για τις προτεραιότητες της παράταξης. Υπάρχουν, καταρχάς δεν θέλουμε καθόλου ανοχή από τους δημότες, εάν μας εμπιστευτούν και αναλάβουμε εμείς το Δήμο από 1η Σεπτεμβρίου. Πρώτη προτεραιότητα έχει τεθεί στα προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί βλέπουμε τελικά ότι αυτά είναι που κυρίως καίνε τον κόσμο και αυτά είναι που ζητάει να λύσουμε. Δηλαδή αυτά που είπαμε, η οδοποιία, η καθαριότητα, ο σωστός φωτισμός, να νιώθεις δηλαδή, και βέβαια να δώσουμε και βαρύτητα πάρα πολύ στις γειτονιές. Να νιώθει ο κόσμος ότι η γειτονιά του, το κάθε σημείο του Ηρακλείου είναι ασφαλές, καθαρό, φωτεινό, ελκυστικό, για να μπορεί και να βγει να νιώσει ωραία και να το επισκεφτεί και το κέντρο, όχι μόνο το κέντρο, και να το επισκεφτεί και ο επισκέπτης, ο τουρίστας, και να μην νιώθουμε άσχημα και μειονεκτικά σε σχέση με άλλες πόλεις της Ευρώπης, ας πούμε, ενώ εμείς θεωρούμαστε ότι έχουμε τα προσόντα να είμαστε από τις καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και κάτι τελευταίο, επειδή μας περιορίζει και ο χρόνος, τι είναι αυτό που κάνει την παράταξη να διαφέρει από τις υπόλοιπες παρατάξεις, έτσι λίγο πιο συνοπτικά να κάνουμε μια σούμα, στο ένα πούμε έτσι. Ναι, έναν απολογισμό. Να σας πω. Είναι ακριβώς λίγο πολύ όλα αυτά που είπαμε, ναι. Αλλά θεωρώ, εμείς τα πράγματα δεν τα βλέπουμε αποσπασματικά. Ναι. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σαν ομάδα, το οποίο ισόρροπα αναπτύσσεται, θέλουμε να αναπτυχθεί σε όλο το Δήμο. Είναι δίκαιο κοινωνικά, γιατί αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες, και τα χαμηλά επίπεδα και τα υψηλά και τα μεσαία, και τον αγροτικό τομέα και τον αστικό τομέα. Και βέβαια υπάρχει, σας είπα αυτό, το μεράκι και η στοχοπροσήλωση, ότι θέλουμε να κάνουμε 5 πράγματα τα οποία θέλουμε να τα φέρουμε γρήγορα εις πέρας, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στα επόμενα. Σας το ευχόμαστε, κύριε Ξυλούρη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία.